ένα καινούριο έργο του Δημήτρη Παπαδημητρίου, μοναδικής αισθητικής, με πλούσιες μελωδικές γραμμές και λυρικές εκπλήξεις, άνοιξε η χθεσινή συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Η σχέση μου με τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου είναι παλιά, μετράει πολλά χρόνια. Την αγαπώ πάρα πολύ, όπως αγαπώ και τον Δημήτρη που είναι πολύ σπουδαίος συνθέτης και φίλος. Έχει κάνει τα μαγικά του άλλη μια φορά. Έχει γράψει ένα έργο υπέροχο, φρέσκο, ζωντανό, με πολύ συνέστημα, πολύ χιούμορ, πολλές εκπλήξεις. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου συνέθεσε το κονσέρτο για βιολί πριν από ένα χρόνο, κατόπιν παραγγελίας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, στην προσπάθειά της για την παραγωγή νέων συμφωνικών έργων. Είναι πολύ σημαντικό όλοι μας να φτιάξουμε ένα ρεπερτόριο ελληνικό, γιατί με αυτό το ρεπερτόριο και μόνο θα μπορέσουμε να υπάρξουμε δικαιολογημένα στο διεθνές στερέωμα, όσο καλά και να παίξουμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να σε παίξει μια ορχήστρα. Και μάλιστα η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, που είναι η Ακρόπολη των Ορχηστών, δηλαδή είναι η στιβαρότερη ορχήστρα της χώρας. Στην παγκόσμια πρεμιέρα του μελωδικού κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα του Δημήτρη Παπαδημητρίου, σολίστηταν ο Ιάσον Κεραμίδης, αναπληρωτής εξάρχων στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μονάχου, που γοήτευσε το κοινό με την ερμηνεία του. Είναι εντελώς ιδιαίτερο. Είναι κάτι εντελώς καινοτόμο και πιστεύω στο μέλλον θα παίχτε πολλές φορές από διαφορετικούς βιολιστές. Η συναυλία που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του αρχιμουσικού Κάρολου Τρικολίδη έκλεισε με τη μεγαλειώδη πρώτη συμφωνία του Μπρούκνερ, τα έργα του οποίου υπηρέτησε με βαθιά γνώση και επιτυχία ο διαπρεπής Έλληνας μαέστρος.